Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Για όσους αναρωτηθήκατε πώς γίνεται σε τόσα βίντεο να φοράω τα ίδια ρούχα και το ίδιο μακιγιάζ, θα ήθελα να πω ότι δεν είμαι βρωμιάρα, κάνω μπάνιο κάθε μέρα, απλά επειδή δεν έχω χρόνο τις καθημερινές και επειδή συνήθως τις καθημερινές μπορεί να κυκλοφορώ και σαν λέτσος και δεν έχω χρόνο να βαφτώ και να είμαι και να βγάλω τη ρόμπα, κάνω τα βιντεάκια μου όλα την Κυριακή ή το Σάββατο όσα προλάβω. Εντάξει, αν προλάβω μέσα στη βδομάδα, κάνω και μέσα στη βδομάδα. Αλλά γι' αυτό φοράω τα ίδια ρούχα, γιατί τα κάνω όλα την ίδια ώρα. Με παρεξηγείτε, κορίτσια, δεν έχω χρόνο. Λοιπόν, το βίντεο αυτό θα σας πω για ένα λαδάκι. Ξέρω ότι πολύ πρόσφατα μίλησα για δυσκολιότητα και θα μιλήσω και πάλι. Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ. Φταίνε τα προϊόντα. Λοιπόν. Το Νουγιόλ, που το δίνουμε στα φαρμακεία, είναι ένα πόσιμο έλαιο, υγρή παραφίνη, το οποίο χρησιμοποιείται, καλά μαντέψατε, για τη δυσκολιότητα. Λοιπόν, αυτό τι είναι απλό λαδάκι παραφινέλαιο. Με αυτό μπορείτε να ξεβαφτείτε. Με αυτό μπορείτε να κάνετε μασάζ. Σε αυτό μπορείτε να αναμίξετε θέρεα έλαια και να κάνετε οποιοδήποτε λάδι θέλετε εσείς να μας χωμυρίζει ο τόπος, να το βάλετε πάνω στο μπέρνερ. Είναι εντελώς ασφαλές. Πρώτα απ' όλα είναι πόσιμο, δηλαδή μπορείτε να το πιείτε και να πάτε στην τουαλέτα. Δεύτερον, μπορείτε να καθαρίσετε και να γυαλίσετε με αυτό όλα τα καλλιντικά σας, όλες τις ξύλινες επιφάνειες και γενικά πράγματα που θέλετε να έχουν μια γυαλάδα. Μπορείτε να βρέξετε ένα πανάκι και ενώ το πανάκι σας είναι νοπό, να βάλετε λίγο λάδι επάνω και να καθαρίσετε, να τα περάσετε και θα γυαλίσουν όλα, θα γίνουν σαν καινούρια. Τα καλλιντικά μου εγώ έτσι τα καθαρίζω. Άλλη λύση είναι να βάλετε λίγο λάδι από αυτό στα χέρια σας, να πασαλείψετε το πρόσωπό σας με αυτό το λαδάκι και μετά με ένα υγρό βαμβάκι ή με ένα υγρό πανί να ξεπλύνετε αυτό το λάδι, να το πάρετε και θα φύγει όλο το μακιγιά σας. Θα ξεβαφτείτε δηλαδή τέλεια με αυτό το λάδι. Μία άλλη χρήση, μπορείτε να πάρετε αυτό το λάδι, να βάλετε μέσα εθέρια έλαια και να κάνετε λάδι για μασάζ. Μπορείτε να κάνετε λάδι κατά της κυταρίτιδας, ανάλογα τι εθέρια έλαια θα βάλετε μέσα. Είναι πάνθινο, αυτό κάνει, είναι 250 ml και κάνει 3 ευρώ, 3 και 13 για την ακρίβεια. Είναι άοσμο, δεν ξέρω τι γεύση έχει, γιατί όπως έχω ξαναπεί, και νομίζω ότι εντάξει, αυτό είναι saying too much on the internet και ειδικά σε beauty channels. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είμαι εγώ. Δεν μπορώ να κρυφτώ και να παριστάνω κάτι το οποίο δεν είμαι. Όπως έχω ξαναπεί, δεν είμαι δυσκύλια και δεν ξέρω τι γεύση έχει. Αν έχετε δοκιμάσει και δεν ντρέπεστε. Γιατί να ντρέπεστε, όλα στους ανθρώπους είναι. Όλα για τους ανθρώπους είναι. Και η δυσκολιότητα και όλα. Τέλος πάντων. Ξεφύγαμε πάλι. Πείτε μου τι γεύση έχει. Άστε τα ρωτήσω τους παππούδες. Μην λέτε. Θα ρωτήσω τους παππούδες του φαρμακείου που έρχονται. Αλλά αυτή βέβαια, τέλος πάντων, άσχετο. Δοκιμάστε το για ό,τι χρήση θέλετε. Μπορείτε. Εγώ το χρησιμοποιώ για να ξεβάφομαι. Δεν είναι κομεδογενικό. Δεν προκαλεί δηλαδή σπυράκια. Και αυτό είναι ένας μεγάλος μύθος ότι η βαζελίνη και τα mineral oils, δηλαδή τα έλαια που προέρχονται από την κατεργασία πετρελαίου είναι κομεδογενικά, δηλαδή προκαλούν σπυράκια και ακμή. Αυτό είναι μύθος. Αυτός και ότι είναι καρκινογόνα, αυτό συνέβαινε στο παρελθόν και ισχύει για τα λάδια που δεν είναι στον τομέα των καλλυντικών και του φαρμακείου. Ό,τι λάδι αγοράζεται στον τομέα των καλλυντικών και είναι mineral oil και η βαζελίνη που παίρνετε στα καλλυντικά και η βαζελίνη που παίρνετε από τα φαρμακεία είναι refined, δηλαδή είναι επεξεργασμένη, δεν έχει καρκινογόνα μέσα και δεν είναι κομεδογενική. Δηλαδή, αν βάζετε κάθε βράδυ βαζελίνη στα μούτρα σας, αυτό δεν θα σας κάνει να βγάλετε σπυράκια. Και όποιος υποστηρίζει ότι αυτό είναι τοξικό, θα κάνει να βγάλετε σπυράκια, δεν έχει ψάξει καλά τις έρευνες που έχουν γίνει. Βεβαιότατα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στο ίντερνετ που λένε ότι βαζελίνη και τα mineral oils είναι τοξικά και άσχημα για τον άνθρωπο. Και καταλαβαίνω βέβαια για ποιο λόγο θα το πει κάποιος αυτό, διότι αυτό, η βαζελίνη, είναι πάνθινα προϊόντα. Και δεν μπορεί να δικαιολογήσει ο καθένας μία θαυματουργή κρέμα 30-40 ευρώ
βάζοντας προϊόντα που ουσιαστικά μπορείτε να αγοράσετε και με ένα ευρώ, που είναι η βαζελίνη και η λανολίνη. Η απλή λανολίνη, γιατί τα derivatives, δηλαδή οι λανολίνες επεξεργασμένες, είναι κομματογενικές. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να το δικαιολογήσει και έτσι έχει βγει έτσι αυτή η καινούρια η μόδα για το natural market, δηλαδή για τα φυσικά προϊόντα. Τα φυσικά προϊόντα είναι καλύτερα. Και αυτό το πράγμα βέβαια είναι ένα marketing trick για να παίρνει ο κόσμος διαφορετικού είδους προϊόντα. Να γυρίσει δηλαδή από τα παλιά χημικά, τα οποία είναι αποδεδειγμένα πλέον ότι δεν... τουλάχιστον για τη βαζελίνη και το mineral oil μιλάω τώρα, ότι δεν προκαλούν τίποτα, αλλά βέβαια είναι και πράγματα που έχουν μηδενικό κόστος. Έτσι ώστε για να δικαιολογήσουν τις ακριβές τιμές τους, πρέπει εσείς να πάρετε κάτι που έχει αντί για mineral oil, pure virgin olive oil, δηλαδή ελαιόλαδο. Όμως το ελαιόλαδο, αν δείτε την κομεδογενικότητά του, είναι πολύ πιο κομεδογενικό από το mineral oil. Δηλαδή, αν βάζετε ελαιόλαδο στα μούτρα σας, έχετε πολύ περισσότερες πιθανότητες να βγάλετε σπυράκια από ό,τι αν βάλετε mineral oil, soft paraffin δηλαδή. Όπως επίσης, αν βάζετε κρέμες οι οποίες έχουν διάφορα φυτικά έλαια, τα οποία μπορεί να σας προκαλέσουν και αλλεργίες, τα οποία μπορεί να σας προκαλέσουν και σπυράκια. Ενώ η βαζελίνη δεν προκαλεί αλλεργίες στους περισσότερους, είναι ελάχιστα τα άτομα που έχουν αλλεργίες στη βαζελίνη. Δεν προκαλεί σπυράκια, είναι ένα από τους καλύτερους ενυδατικούς παράγοντες. Βέβαια, όχι σαν το ελαιόλαδο, αλλά ουσιαστικά η βαζελίνη δημιουργεί ένα φιλμ προστασίας, ώστε δεν εξατμίζεται η υγρασία που έχετε στο δέρμα σας. Βέβαια, δεν τραβάει και υγρασία από τους εσωτερικούς τους, αυτό το κάνει η γλυκερίνη, αλλά δεν είναι και πολύ καλό να βάζουμε πολύ γλυκερίνη, γιατί η γλυκερίνη είναι κολλάει. Οπότε βάζουν με πολύ μικρή συγκέντρωση γλυκερίνη στα προϊόντα. Τέλος πάντων, ένα δέρμα το οποίο είναι κανονικό και στη δικιά μας ηλικία δεν χρειάζεται υπερβολική ενυδάτωση όσον αφορά γλυκερίνη ή έξτρα. Πρέπει να είστε, ας πούμε, ειδικοί, να έχετε ευαίσθητο δέρμα, να έχετε πολύ ξηρή επιδερμίδα, αλλά ακόμα και με πολύ ξηρή επιδερμίδα, εάν βάζετε βαζελίνη κάθε βράδυ και πέφτετε για ύπνο, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα χρειάζεστε κάτι έξτρα τόσο δυνατό το πρωί. Βέβαια το πρωί δεν μπορείτε να βάλετε βαζελίνη γιατί είναι λιπηδιάρικη και θα γυαλίζει. Αλλά ακόμα και αν ξεμείνετε, μπορείτε να βάλετε τη βαζελίνη, να την αφήσετε 5 λεπτά και να ταμπονάρετε με μια πετσέτα το έξτρα και να μείνει μόνο η ενυδάτωση που χρειάζεστε. Τέλος πάντων, αυτά είχα να σας πω για τον γιόλ και για τη βαζελίνη. Μικρά tips and tricks που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολύ φτηνά προϊόντα για να κάνετε και καθαρισμό προσώπου και για να ενυδατώσετε το πρόσωπό σας. Πράγματα που δεν θα σας τα πει κανένας γιατί κανένας δεν έχει κέρδος από αυτά. Και βέβαια θα μου πεις εσύ τι κέρδος έχεις και μιλάς, κανένα κέρδος δεν έχω. Αν είχα κέρδος θα καθόμουν να κάνω βίντεο στο YouTube, θα καθόμουν να πουλάω κάτι άλλο. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε, τα λέμε, φιλάκια, γεια σας!